Σήμερα είναι η γιορτή των πωλήσεων. Βραβεύουμε τους καλύτερους από το δίκτυο πωλήσεων Inter-American, το δίκτυο Agency και το πρακτοριακό δίκτυο. Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά ανάπτυξης ό,τι αφορά το τζίρο της εταιρείας. Ήταν μια χρονιά όμως όπου η κερδοφορία πιέστηκε για τους γνωστούς λόγους. Αύξηση του κόστου λειτουργίας της εταιρείας, αύξηση κόστου ζημιών. Τάσεις που βλέπουμε και να διατρέχουν και την χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει. Φτάνουμε τον Ιούνιο. Ανάπτυξη που οφείλεται στο δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας, όπου πηγαίνει καλά η οικονομία, πηγαίνουν καλά και ασφάλειες και η Inter-American είναι εκεί. Συνεχίζουμε όμως να είμαστε προβληματισμένοι αναφορικά κυρίως με το κόστος ζημιάς, το οποίο για διάφορους λόγους αυξάνει και αυτό με γεωμετρική έκθεση. Αλλά σήμερα δεν είμαστε για να μιλήσουμε τόσο για τα οικονομικά αποτελέσματα, είμαστε να επιβραβεύσουμε τους ανθρώπους που κάθε μέρα εκπροσωπούν την εταιρεία και κάθε μέρα παλεύουν έτσι ώστε ο Έλληνας να νιώθει καλύτερα, να νιώθει ασφαλισμένος, γιατί έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις και σε επίπεδο νοικοκυριών και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Και ένα πολύ σημαντικό έργο να επιτελέσουμε όχι μόνο Inter-American, όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι ώστε να το περίφημο ασφαλιστικό κενό, το insurance gap, κάποια στιγμή, ελπίζω όσο είμαι εγώ στο επάγγελμα, να κλείσει. Σήμερα είναι και μια ιστορική μέρα για την εταιρεία σας, μιας και τοποθετήθηκε και η προτομή του Δημήτρη Κοντομινά στα γραφεία σας. Είναι συμβολική η μέρα των βραβεύσεων με την τοποθέτηση αυτή και τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους? Καλά το είπατε. Είναι μια μέρα συμβολική. Πάντα ο Δημήτρης Κοντομινάς έλεγε ότι η Inter-American είναι οι ανθρωποί της και ένα μεγάλο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού είναι οι συνεργάτες μας που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη να πείσουν τους πελάτες για την αναγκαιότητα του αγαθού της ασφάλισης. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός το πρωί να τιμήσουμε τον ιδρυτή της εταιρείας και έναν τους μεγαλύτερες προσωπικότητες που πέρασε από την ασφαλιστική αγορά και το βράδυ να τιμήσουμε όλους αυτούς που δίνουν τον καθημερινό αγώνα. Σήμερα είναι 34 χρόνια στην εταιρεία, 85 βραβεία. Είναι μια βραδιά ξεχωριστό όπως όλες οι άλλες και θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τη διεύθυνση πωλήσεων αλλά και τους συνεργάτες μου που είναι πάντα δίπλα μου, κοντά μου, που έχουμε καταφέρει τόσα πράγματα, που μέσα στα βραβεία αυτά έχω πάρει και τα τρία μεγαλύτερα βραβεία που υπάρχουν στην εταιρεία. Έχω πάρει Λίμπρα, Γκάμπα και το βραβείο Ταμπουρά. Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο άνθρωπο που μπαίνει τώρα στο επάγγελμα για να καταφέρει να γίνει και αυτός αντίστοιχα καλός και να παίρνει και αυτός βραβεία? Ναι, ωραία ερώτησή σου Κώστα. Να αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το οποίο θα κάνει. Είναι έρωτας η δουλειά και ειδικά αυτή η δουλειά του ασφαλιστή. Και αν είσαι αυτή την εταιρεία όπως είναι η Inter-American. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά, πολλά χρόνια. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που έχουμε corporate business. Άρα εκ των πραγμάτων συνεργαζόμαστε με πολυεθνικές εταιρείες που έχουν το λεγόμενο capacity για τους πελάτες που έχουμε εμείς. Η χρονιά ήταν εξαιρετική για μας η περσινή, κλείσαμε με 22% αύξηση και ήδη στο πρώτο τετράμινο τρέχουμε με 15%. Ελπίζουμε ότι θα κάνουμε το ίδιο τουλάχιστον που κάναμε και πέρυσι. Ποια είναι η επόμενη μέρα για σας? Προσπαθούμε να δούμε την επόμενη μέρα, όπως πολύ σωστά είπες. Η επόμενη μέρα δεν θα είναι για πολλούς. Η αγορά περιορίζεται. Περιορίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, περιορίζονται και οι διαμεσολαβητές. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στην άλλη πλευρά, θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των λίγων. Η έλευση του Γιώργου Τζαφίρη ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για την εταιρεία μας, ένα καταξιωμένο στέλεχος αγοράς, αλλά το βασικότερο για μας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Γιατί για να μπορέσεις να συνεργαστείς με κάποιον, πρώτα-πρώτα πρέπει να ταιριάζεις. Κυνηγάμε να καταλάβουμε την πρώτη θέση στους ανεξάρτητους brokers, τους ασχολούμενους με την ασφάλιση των επιχειρήσεων γενικώς. Ο στόχος πάντοτε είναι να έχουμε καλές πωλήσεις, να κρατάμε ικανοποιημένους πελάτες μας και να έχουμε καλή διαχείριση των ζημιών. Αυτά είναι τα ζητούμενα πάντοτε. Για να το πετύχεις αυτό πρέπει να έχεις καλούς συνεργάτες. Και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι γιατί θεωρούμε ότι η Inter-American είναι ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης μας. Έχει στελέχη τα οποία έχουν δίψα να συνεργαστούν μαζί μας. Είναι νέοι, ανερχόμενοι. Έχουμε τη στήριξη της διοίκησης και όπως είπα και προηγουμένως, ο στόχος μας είναι να δυναμώσουμε τη σχέση μας και να αυξήσουμε την παραγωγή μας σε ένα πάντοτε καλό πλαίσιο ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης ζημιών. Η Inter-American είναι μια πρόσφατη συνεργασία μου, αλλά οφείλω να πω ότι με έχει πραγματικά εκπλήξει, γιατί έχει πολύ άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε προσφορά στείλω και αίτημα. Προσδοκώ ότι θα έχουμε μια πιο στενή συνεργασία. Την βλέπω ότι έχει αρκετά προϊόντα που είναι δυνατή. Και επειδή η δικιά μου νης αγορά είναι το κομμάτι των τουριστικών, στο κομμάτι της αστικής ευθύνης τουριστικών καταλυμάτων, θεωρώ ότι είναι κορυφαία.
Ο άνθρωπος αυτός έδωσε στην Ιντεραμέρικα την έμπνευση να δημιουργήσει αυτό το βραβείο, το οποίο το έχουν πάρει και άλλοι συνάδελφοι και τώρα το πήρα και εγώ. Προφανώς έχουν εξετάσει τις παραμέτρους που έδωσα, που δεν είναι μόνο η παραγωγή, αλλά είναι το όλον ενός ανθρώπου, ο οποίος μέσα στην πορεία της καριέρας του συμπεριφέρεται με ηθική, συμπεριφέρεται με σοβαρότητα, με επαγγελματισμό σύγχρονο. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές και άλλες παράμετροι επηρέασαν τη δίκη της εταιρείας να αποφασίσει να απονείμει σε μένα αυτό το βραβείο. Τώρα από εκεί και πέρα, πέρα από το βραβείο αυτό, η δουλειά μας είναι ένα θαύμα. Στο χώρο μας είναι τόσα πολλά τα σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά, όχι μόνο στην Ιντεραμέρικα, γενικά στον κλάδο, που εγώ έχω παρακολουθήσει σεμινάρια όσα δεν έχουν παρακολουθήσει 50 βιομήχανοι συγχρόνως σε όλη τους τη ζωή. Αυτά τα σεμινάρια με κάνανε καλύτερο άνθρωπο, με κάνανε καλύτερο επαγγελματία και με κάνανε να περάσω πολύ καλά τη ζωή μου και να έχω και ισορροπημένη, ας πούμε, πνευματική κατάσταση με τον εαυτό μου, με τους γύρω μου και με την οικογένεια. Νομίζω ότι το όλον μου ήταν μία από τις παραμέτρους κυρίως που επηρέασε την απόφαση αυτή. Αισθάνομαι πραγματικά κυριολεκτικά αμήχανα, θα έλεγα. Αυτό το βραβείο ήρθε μετά από πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πάρα πολύ, αν θέλετε, γέλιο, πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί όπως είπε σήμερα ο άλλος βραβευμένος με το κύριο Σαντωνάκος με το βραβείο Ταμπουρά, ότι αυτή η δουλειά δεν είναι δύσκολη, είναι εύκολη. Αν την κάνεις με την καρδιά σου, η δουλειά που είπα προηγουμένως γίνεται με χαμόγελο, γίνεται χωρίς βάρος. Και συν της άλλης είναι ότι μέσα από αυτό βοηθάς ανθρώπους. Και αυτό που πρέσβευα πάντα στη ζωή μου είναι να κάνω τα πάντα για να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους και ευτυχισμένους. Η δουλειά μας, ξέρετε, δίνει αυτή τη δυνατότητα και αν εμείς το αντιληφθούμε μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Να βοηθήσουμε ανθρώπους, να τους κάνουμε χαρούμενους, να τους βοηθήσουμε στις δύσκολες στιγμές και να τους δώσουμε ελπίδα και στο τέλος, μέσα από όλο αυτό, και εμείς να δώσουμε μια τέτοια ποιότητα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, που αυτό να μας οδηγήσει σε άλλα όρια. Και πραγματικά είμαι συγκινημένος που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Βλέπω ανθρώπους, φίλους, γνωστούς, ωραίους, με πάθος. Αυτό που θα ήθελε ο Αιμίος Δημήτρης Κοντομινάς. Θα χαιρόταν απόψε, πραγματικά θα χαιρόταν, γιατί θα βλέπει ότι η εταιρεία που ίδρυσε, διήφθηνε ως μαέστρος 40 περίπου χρόνια, συνεχίζει να έχει ανθρώπους που έχουν πάθος, έχουν δύναμη, αγαπάνε τη δουλειά τους, τρέχουν να γίνουν καλύτεροι κάθε μέρα, όπως είδαμε προηγουμένως στο βίντεο. Ήταν πρωτοπόρος πραγματικά και αυτές οι πρωτοπορίες δώσανε αυτή τη δύναμη στους ανθρώπους μας να μεγαλουργήσουν. Και χαίρομαι διότι αυτό το πράγμα δεν χάθηκε. Ενώ ο Κοντομινάς έχει φύγει, συνεχίζεται. Και αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία του Κοντομινά. Ότι έφυγε σε έναν οργανισμό που χωρίς την παρουσία του συνεχίζει να μεγαλουργεί.